Σαβιέντο Μωραμού. Αφιέρωμα στην Ιταλική δισκογραφία. Ε, βέβαια. Για δεύτερη μέρα. Πολύχρονη. Να σε χαιρόμαστε. Υγεία, αγάπη, αυθονία, όλα τα καλά. Τι χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εκείνη. Σε ένα όλα τα καλά. Αυτό σου λέει ένα χρόνο. Πολλά ευχαριστώ. Λέει τη γυναίκα μου. Λέει, πάντα βρε, ένα σπίτι μα. Πάντα σε όλα. Δεν έχει. Γυναίκα μου. Και σε μένα ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά. Αυτό τι άλλο θέλω εγώ. Δεν το έχει καταλάβει. Όλα τα γυρίζει. Όλα γύρω του γυρίζουν. Φοβερό αυτό το πράγμα. Είμαστε τόσο πολύ ένα έχουμε γίνει. Και ειδικά με αυτή την εκπομπή δέσαμε ακόμη περισσότερο. Καλέ τόσο ένα που έχουμε γίνει. Κάνω μπάνιο εγώ. Σκουπί και λένε. Δεν καταλαβαίνω το ωραία. Πολλά ακόμη. Α μην τα πούμε τώρα. Τέλεια. Λέω κάτι εγώ. Το λέω γιατί λένε. Α το παντού σου λέω. Αυτό δεν θα ακούω και για πολύ καλό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορώ να πω ότι ακριβώς το σύμπαν εναρμονίζεται με τη μέρα χαράς γιορτής τόσο πολύ. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι, παιδί μου, και λίγο πιο ωραίες οι όψεις σήμερα. Δεν είναι τόσο. Είναι εδώ λίγο βαριά σήμερα. Αυτό σου λέω ότι δεν είναι τόσο. Όχι, σταμάτα. Είναι η Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού. Δεν τη ταιριάζει πάρα πολύ τη Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού, η αλήθεια είναι. Κάνει και κάπως δύσκολες όψεις. Κάνει μια αντίθεση με τον Ερμή. Κάνει ένα τετράγωνο με τον Πλούτονα τώρα το πρωί. Άρα η μέρα είναι λίγο έντονη, διανθισμένη έτσι με διάφορα και στην επικοινωνία και στις μετακινήσεις μας. Θέλει μια προσοχή δηλαδή περισσότερη και έχει και μια κυκλοθυμία. Γενικά η Σελήνη, η αλήθεια είναι ότι δεν περνάει όμορφα όταν είναι στο ζώδιο του Σκορπιού και έτσι δεν περνάμε και εμείς πολύ όμορφα. Θα μπορούσαμε να περνάμε πολύ καλύτερα εννοώ, αν τουλάχιστον έκανε πιο ωραίες όψεις. Δεν πειράζει όμως. Το σύμπαν κάνει τη δουλειά του, ας κάνουμε και εμείς τη δική μας και ας κοιτάξουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσουμε πιο όμορφα. Ας είναι καλά για τους δήμους τουλάχιστον τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι επηρεάζει πιο πολύ τα σταθερά ζώδια και όσους έχουν οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, δηλαδή ταύρους, σκορπιούς, λέοντες, υβροχώους, τα ζώδια αυτά και όσοι έχουν οροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, μπορεί ας πούμε έτσι λίγο να μην είναι στα καλύτερά τους σήμερα. Μιλάω για τη σημερινή μέρα μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά. Ξαναλέω σήμερα προσέξτε λίγο παραπάνω μετακινήσεις και επικοινωνία, γιατί έχουμε την αντίθεση Σελήνη Ερμή. Ήδη τώρα το πρωί γινόταν ένας πανικός στους δρόμους εξαιτίας ενός ατυχήματος. Ναι, υπήρχε ένα ατύχημα και γενικά υπάρχει έτσι ένα περίεργο κλίμα στους δρόμους. Καλά, όχι σήμερα μόνο, αλλά σήμερα ίσως είναι λίγο πιο έντονο. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά όμως.